Θα ήθελα να μου πείτε κάτι για αυτό τον καναπέ που καθόμαστε εδώ. Αφού ξέρετε γιατί κάθισα σε αυτό το καναπέ. Σε αυτό το σημείο ακριβώς καθόταν η Σαφώνα Ταρά. Να σας το αποδείξω. Μόνο η ταπετσαρία του έχει αλλάξει. Και εδώ σε αυτή την πολυθρόνα την είχαμε φωτογραφίσει σε ένα άλλο σπίτι που έμενα, που ατμοσφαιρικά ήταν περίπου το ίδιο με αυτό. Τώρα αυτό βέβαια μου ανήκει. Τώρα αυτό είναι το διατρυπητέο που μένω, όπως το λέω. Σας έχω ακούσει να λέτε πως η Νοταρά ήταν ερωτευμένη με τον Μενέλαο Λουντέμι. Ξέρετε αν τον γνώρισε ποτέ από κοντά? Ναι, τον είχε γνωρίσει. Μα ο Μενέλαος Λουντέμις νομίζω ήταν ερωτευμένος με πολύ κόσμο. Και μάλιστα η Νοταρά πιστεύω ότι ήταν πολύ ωραία στα νιάτα της και εγώ έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος. Όταν έβγαλα το βιβλίο «Κυρία Κυριακή» με βάση τα ραδιοφωνικά κείμενα, η Νοταρά ήθελε να βάλω φωτογραφίες και μου λέει: «Έχω κάτι φωτογραφίες καταπληκτικές με μαγιό». Που αν τις έβαζε αυτές τις φωτογραφίες, πραγματικά θα. Αλλά εγώ δεν ήθελα να προχωρήσω τόσο πολύ στα προσωπικά της στοιχεία. Ήθελα να κρατήσω την κυρία Κυριακή, αυτή τη γυναίκα που την είχα βάλει να ενσαρκώνει αυτό το ρόλο, ήθελα να την κρατήσω στο επίπεδο της φαντασίας της κυρίας Κυριακής. Δεν ήθελα να την ταυτίσω με την Νοταρά πριν από 40 χρόνια ή πριν από 50 χρόνια. Δεν μ' άρεσε αυτό. Χριστός και Παναγία! Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Είσαι, δεν κοιμήθηκες ακόμη? Πώς να κοιμηθώ, κυρά μου? Μπορεί κανένας να κλείσει μάτι εδώ μέσα? Έλα τώρα, μη φωνάζεις. Έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έλα να κάτσεις κοντά μου να μου φέρεις λίγο γούρι. Έλα, αγάπη μου. Άσε τώρα, άσε. Κάνε μου τη χάρη. Έλα, μάτια μου. Δεν πας μέσα, κυρά μου, να μας αφήσεις σίγουρος. Άκου να σου πω, στρατηγέ μου, ακούω από την κίνια μου, μην ανακατώνεσαι. Κάτσε, παιδί. Έλα εδώ κοντά μου. Εγώ. Εσύ. Ωραία. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, κοντά μου. Μη χασμουριέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα. Κάτσε τώρα. Ωραία, κύριε μου, κάτσε κοντά μου. Μπόμπα χαρακτήρι με 100. 50 και τα πει. Με 100. 200. Πάσο. Τα πει. Ορίστε και οι άλλες 100. Άνοιξε τα φίλη. Ορίστε. Εγώ είμαι τα πει. 300. 800. Μάλιστα, κυρία μου, χρώμα. Χρώμα. Άσος ρίγας βαλές. Άσος ρίγας ντάμα. Του να πάρει εκεί. Άντε χασμουριθεί. Άντε χασμουριθεί. Κυρά μου. Γιατί χασμουριθήκες? Μα τι μου λες, να μην χασμουριθώ? Όχι, να μην χασμουριθεί. Γιατί μου φέρεις προσουσία? Άι, μόλις κοπεδράει. Τι από εδώ πέρα. Γράφεται πως οι άνθρωποι του θεάματος δεν τις φέρθηκαν καλά. Σήμερα πλέον, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο ρόλος της υπηρέτριας την αδίκησε. Κάτι παρόμοιο σας έχω ακούσει να λέτε και για τη Γεωργία Βασιλιάδου. Γιατί πιστεύετε πως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μας? Μέσα στο θέαμα συνήθως, αυτές τις εποχές κυριαρχούσαν οι άνθρωποι που ήταν σύμφωνοι με την εποχή. Ήταν δηλαδή καλοσυδερωμένοι εντός των πλαισίων και είχαν απορρίψει τις ρίζες τους. Η Σαφώ αυτό δεν το είχε κάνει ποτέ. Ήτανε ολόκληρη, ήταν ατόφια, είχε τα αγκάθια της, είχε τις κοιλότητές της, τις αιχμές της. Ήτανε γνήσια, ήτανε αληθινή, ήτανε σαν αγριόχορτα, δεν ήταν ένα λουλούδι του κήπου. Ήτανε ένα δέντρο του δάσους. Και σαφώς, μέσα στην πραγματικότητα που ξεκινούσε στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής. Έπρεπε να είναι σε δεύτερους και τρίτους ρόλους. Έπρεπε να είναι το φόντο. Έπρεπε να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο τον έχουμε για τις βαριές δουλειές και για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν δηλαδή ο άνθρωπος, δεν ήταν η γυναίκα με τις τουαλέτες, με την επιτιδευμένη ομιλία. Η ομιλία της, η φωνή της ήταν ένας χήμαρος, ήταν από ηχοχρώματα, από αναμνήσεις, από ήχους, από οσμές ελληνικές. Μιλούσε την καθαρεύουσα εκπληκτικά, έδινε ύλη στην δημοτική γλώσσα. Ήταν δηλαδή, ήταν ένα σύμπαν. Και τότε οι ταινίες δεν θέλανε το σύμπαν μέσα. Θέλανε ένα καλά ελεγχόμενο τετράγωνο, καθώς πρέπει. Και γι' αυτό υπέστη όσα υπέστη. Αυτή ήταν η ακριβούλα, η εγγόνα της Γριαλούκενας. Φύκια είναι τα στεφάνια της, κοχύλια τα πρικιά της. Η γριά ακόμη μυρολογά τα γενοβόλια της τα παλιά.
σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Τι είχε καταλάβει ο Τσαρούχης για τις Αφόντοταρα? Ο Τσαρούχης ήταν ακριβώς μία προσωπικότητα πολύ συγγενική. Ακριβώς έτσι ήταν και ο Τσαρούχης. Ήταν πάρα πολύ εκλεπτισμένος, αλλά δεν είχε περιορίσει καθόλου και δεν είχε κερματίσει και δεν είχε βάλει σε καλούπια τον ελληνικό εαυτό του. Όπως δεν είχε κάνει και η Σαφώ. Ήταν και αυτός ένας ποταμός όλης της ελληνικής παράδοσης. Και είναι φυσικό όταν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο να σμίξουν πνευματικά. Δηλαδή, καταλάβαινε ο Τσαρούχης τη συγγένεια. Καταλάβαινε ο Τσαρούχης αν είχες ένα χαρακτήρα φτιαχτό εντός των πλαισίων των συγκεκριμένων της συγκεκριμένης εποχής και καταλάβαινε επίσης πάρα πολύ καλά αν είσαι όλη η απέραντη έκταση της χώρας σου, η οποία ξεκινάει από το παρελθόν, το παρόν και, και συνεχίζεται στο μέλλον. Και γι' αυτό την είχε αγαπήσει και την ήθελε πάρα πολύ. Ναι, από παράθυρο, αλλά θέλω να πω θα ανέβω πουθενά εγώ. Όχι. Αρχίζουν και μιλάνε οι υποκυράδες. Αχ, ένας κουβάς. Τι είναι καλή, ποιος φωνάζει οι άλλοι. Α, ένας κουβάς. Άλλοι, καθώς έπρεπε να τον ερωθεί τη μύδα να κατεβαίνει από πάνω μπρος στα μάτια με ένας κουβάς. Και κόπηκε η χολή μου από την τρομάρα, γιατί δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Άλλοι, ξετραχυλίστηκε το κοριτσάκι μου, ξετραχυλίστηκε. Τι να το κάνουμε καλέ, τι να το κάνουμε. Πώς να το συγκρατήσω το κορίτσι μου, πώς. Παίξατε μαζί της στην πορνογραφία του Χατζηδάκη το 1981. Πώς ήταν σαν συνεργάτης? Λοιπόν, αυτή είναι από τις πιο ωραίες μου στιγμές στο θέατρο, παρότι είναι μακρινή πια, γιατί είναι πάνω από 20 χρόνια. Εγώ έπαιζα την κόρη της. Γιατί η Σαφώ έπαιζε τον μπαμπά μου. Ήταν αντίστροφα η ρόλη και είχε μια πάρα πολύ αστεία ατάκα που μου έχει μείνει ακόμα, γιατί έκανα μια γκέισα πάρα πολύ έτσι πεταχτούλα και έλεγε «Κόρη έκανα εγώ ή την Γκιζέλα Ντάλι» και έπεφτε το θέατρο κάτω, γιατί η Γκιζέλα τότε έπαιζε σε ταινίες πολύ. Σε όλες αυτές τις εξόδους σας με την Οταρά, μέσα από τόσες συζητήσεις, τι αποκομίσατε, για ποια πράγματα μιλάγατε οι δυο σας? Μιλούσε πάρα πολύ για το θέατρο, για την πίκρα της, για τους ανθρώπους γενικά, όχι μόνο για τους ανθρώπους του θεάτρου. Είχε μέσα της πολύ πίκρα από ανθρώπους που δεν είχαν καταλάβει την ψυχή της. Και πίκρα από τους ανθρώπους του θεάτρου που δεν της δίνανε την ευκαιρία να παίξει τους ρόλους που ήθελε. Διότι τη χρησιμοποιούσαν συχνά σαν αντικείμενο γέλιου, ενώ εκείνη είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της. Το μεγάλο της παράπονο ήταν ότι δεν έπαιξε στην Επίδαυρο. Ήθελε πάρα πολύ και δυστυχώς αφού πέθανε η Σαφώ, άρχισαν όλοι οι εμπορικοί ηθοποιοί να μπαίνουν στην Επίδαυρο. Η Σαφώ ήταν η πρώτη που έλεγε ότι εμάς πρέπει να φωνάξουν στην Επίδαυρο. Και όμως δεν τη φωνάξανε. Καμιά φορά που οι ζωντανοί στις πόρτες στέκουν ορφανοί, ξεσπάει μια μπορά μακρινή σαν βαχτανή σημαίνει. Κι απ' του παραδείσου το φως γυρνάει το καϊνό αδελφός και λέει της πίκρας ο ανθός στη γη μονάχα βγαίνει. Κι εσύ που άκους και δε μιλάς, μα σαν ευχή μου σκοβολάς, δυο φύλλα δώσ' μου της καρδιάς, γιατί με γυμνωμένη.